ξέρω εγώ, το 30% ή τα μισά. Δεν ήταν εμπορική. Πώς θα συνεργασία και ξεκίνησε και την, από το παραλίμνη. Το δύσκολο δεν είναι. Να πω κάτι το οποίο θέλω να το πω. Γιατί έχω δει τον Παύλο του Χαϊκάλη στην Καινούριου να λέει ότι το ρωτούσε. Μα ένα συνάδελφό σα λέει κάποιο Κωνσταντίνου. Ναι, Κωστάκη. Είπε ότι. Και κάνει ο Χαϊκάλη και το έχω δει. Ο Κωστάκη. Και κάνει αυτή την κίνηση. Δηλαδή. Ναι, έκανε. Τι υπονοείς, κύριε Χαϊκάλη. Δηλαδή ήρθε στην Κύπρο 12 μέρες. Κάναμε τις πρόβες. Συναντιόμασταν κάθε μέρα στις πρόβες. Αν σου μίλησα σύνολο, μια ώρα. Ναι. Σύνολο, δηλαδή με ένα τσιγάρο, με ένα αυτό να μιλήσω. Πώς ξέρεις την ιστορία του Κωστάκη. Και λέω το εξής. Πες ότι σηκώνονταν αυτοί 7 οι παραλυμνίτες που ήρθαν στην παράσταση. Και λέγα, ρε Κωστάκη, μα γιατί βγαίνεις και λες και εσύ μαζί με τον Χαϊκάλη ότι είχατε 140 και είχατε και τόσα, αφού 7 ήταν. 7 δηλαδή, είναι 7. Εμένα θα με βλέπουν οι παραλυμνίτες. Ναι. Και άμα θέλουν να τους παρουσιάσω και τους 7 παραλυμνίτες, θα πάω να τους βρω, γιατί τους βρίσκω εύκολα. Και άρχισαν τότε να με παίρνουν τα ελληνικά κανάλια, με παίρνουν από τη Face Κορδά, με παίρνουν από τον Λιάνκα, μου λέγαν. Εγώ δεν ήξερα, ούτε είχα εμφανιστεί σε ελληνικό κανάλι καμιά φορά στα πρωινιάτικα. Είναι φίρμα, ρε Πανάσα. Έγινα φίρμα. Και άρχισα να αποκτώ και φιλίες, ενώ όντως ο Λιάνκας και η Face Κορδά κάναν μια επίθεση σε αυτή την παράσταση πριν να καν αρχίσει. Α, θα πάει ο Χαϊκάλης, τι ψάχνει να πάει κάτω στην Κύπρο, ναι. Και θα είναι μια αρπαχτή και τέτοια πράγματα. Αρπαχτή είναι. Πάντα όταν έρθουν κάποιοι και εγώ όταν πάω στην Αυστραλία να κάνω μια παράσταση, πάω να τα αρπάξω και να φύγω. Δεν είναι έτσι, αρπαχτή ονομάζεται. Ξέρεις τι γίνεται όμως, δεν νομίζω ότι ήταν. Δηλαδή όλοι οι Ελλαδίτες που έρχονται στην Κύπρο για να κάνουν συναυλίες, να κάνουν παραστάσεις, να κάνουν stand-up comedy. Αρπαχτή τώρα, αρπαχτή λέγεται, αλλά δεν είναι πάντα. Δεν έχει την έννοια. Όχι, δεν είναι με την έννοια, αλλά. Αντρέα, να μην λέμε τα σύγκαση. Αρπαχτή σημαίνει τα αρπάζω και φεύγω. Από αυτό βγήκε το αρπαχτή. Τώρα, αν μέσα μας το αρπαχτή σημαίνει μια πρόχειρη παράσταση, ναι. Που δεν είναι έτσι, που δεν ήταν έτσι, γιατί για μας ήταν πολύ καλή παράσταση. Απλώς έγινε, συνέπεσε ο κορονοϊός, συνέπεσε η οικονομική κρίση που υπάρχει στον κόσμο. Δηλαδή, δεν θα πήγαινε ο άλλος Χριστούγεννα με τη γυναίκα του και με τα δυο του τα παιδιά να πληρώσει 15 ευρώ το άτομο και να του έρθει ένα εκατοστάρι, ας πούμε. Ο επιχειρηματίας, ναι. Τι έλεγε όλα αυτά, Κωνσταντίνο. Ο επιχειρηματίας έκανε το λάθος ο Κούλης ο Κωνσταντίνο, ο οποίος θέλοντας και αυτός να διαφημίσει, τον καταλαβαίνω, την παράστασή του έλεγε προπουλήσαμε, για να δείξει ότι και ο Χαϊκάλης τραβάει στην Κύπρο, προπουλήσαμε 15.000. Ναι. Και διαρωτούμασταν όλοι, μα καλά, είναι δυνατόν. Αν προπούλησες 15.000, γιατί έχεις τελειώσει. Είναι επιτυχία ανευπρεπουμένη. 15.000 εισιτήρια προπολίσεις. Ναι, έτσι έλεγε. Πιστεύεις όμως ότι τον πήραν τα ελληνικά κανάλια, άρχισαν την επίθεση και δεν ήταν μόνο από το πρωινό του Αντένα. Ήταν και από τα άλλα. Εμένα τις 30 του μηνός με έπαιρναν συνέχεια τηλέφωνο. Από την Καινούριου, με έπαιρναν από το πρωινό. Ναι, θέλανε να έρθουν να δούνε τι έγινε. Τι, ναι. Είπε ο Χαϊκάλης, ποια είναι η αλήθεια. Εγώ θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι και η Face Κορδά και ο Γιώργος Ολιάγκας είναι πάρα πολύ έμπειροι δημοσιογράφοι. Ναι. Ο λόγος που δεν νομίζω ότι ήταν μονικός, νομίζω ότι το πρόβλημα ήταν ότι ακουγόταν παντού στην Ελλάδα ότι γιατί να πάει ο Χαϊκάλης, γιατί να του δώσουν την ευκαιρία. Ναι. Οπότε προσπάθησα. Όχι, αυτό εγώ το κάλυψα και είπα και μετά μου ότι δικαιούται ο άνθρωπος να έρθει να δουλέψει. Εγώ δεν είμαι δικαστής για να δικάσω τον Χαϊκάλη. Η πρώτη δήλωση που έκανε ήταν αυτή. Ναι, και ούτε, για μισό λεπτά, ναι. Ούτε έχει σχέση η περίπτωση Χαϊκάλη. Βέβαια. Με σας περιπτώσεις. Μα το είπε έτσι. Και από μόνος. Μία ώρα ουσιαστικά. Μιλάει γενικά, ναι. Για το δεν μιλάμε, άλλο δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα. Άλλο Φιλιππίδης και, ναι. Ο άλλος. Που καταδικάστηκε. Γιατί για τον Παύλο Χαϊκάλη δεν βρήκαν κανένα ποινικό αδίκημα να τον πάρουν. Ένα θέμα ήταν. Ναι, να τον πάρουν. Δεν ξέρω αν έγινε κάτι και παραγράφηκε. Γιατί υπάρχει γι' αυτό όμως τη παραγραφή. Εδώ δεν υπάρχει παραγραφή. Εδώ το σύστημά μας είναι εντελώς διαφορετικό. Σωστό. Εντελώς διαφορετικό. Εδώ πας μέσα σούπιτο. Σε βάζει μέσα σούπιτο. Μέσα κατευθείαν, δεν έχει. Κατάλαβες. Ας τον Παύλο Χαϊκάλη. Ο Παύλος ο Χαπούπης ήταν καλός. Ο Παύλος ο Χαπούπης ήταν εξαιρετικό παιδί. Αλλά όλοι οι καλοί, καταλαβαίνεις τι έγινε. Ήρθαν τα παιδιά, συμφώνησαν ασφαλώς εκτός Ελλάδος ότι θα έρθουμε στην Κύπρο, θα πάρουμε τις προκαταβολές μας και τις πήραν. Ναι. Και εμείς
Τη φάγαμε κανονικότατα. Μισό λεπτάκι. Ναι. Κάποια κυρία Χριστούλα Περιάνδρου λέει: Ανδρέα μου, καλημέρα. Όντως, 7 άτομα ήμασταν στο θέατρο. Μάλιστα. Καθόμουν στις πρώτες θέσεις. Μάλιστα. Και πήρα στον Κωστάκη, όντως έτσι ήταν στην πρεμιέρα. Μάλιστα. Είδες. Και σου στείλει την αγάπη. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Η κυρία, δεν την ξέρω. Αν ήταν η κυρία Περιάνδρου, υπήρχαν νομίζω 2 ή 3 άτομα μπροστά. Και εμείς όταν βγήκαμε να κάνουμε τις γριούλες, οι οποίες είναι αξιαγάπητες. Δηλαδή, όταν βγούμε να κάνουμε με τον Ανδρέα παράσταση, παιδιά. Και μόνο, με τις παύσεις μας, και εμείς το εκμεταλλευόμαστε αυτό το πράγμα, μόνο με την παύση μέχρι να βγει η μία και να κοιτάξει την άλλη, αρχίζει και γελάει ο κόσμος. Και αυτοί οι 3 που καθόντουσαν μπροστά, τους άλλους 4-5 δεν τους έβλεπα. δηλαδή, πέθαναν. Σκόρπια διαδήλωση ήταν και δηλαδή. Εμείς, να σου πω και κάτι, επειδή κάνω χρόνια αυτή τη δουλειά. Χρόνια. Εγώ, Ανδρέα, δεν έχω κάνει παράσταση, να ξέρει ο κ. Χαϊκάλης. Μέχρι τώρα, στα χρονικά που είμαι περίπου 45 χρόνια με 160 θεάτες. Όχι, ποτέ μου δεν έχω κάνει παράσταση. Ούτε με 7 θεάτες. Και είπαμε να κάνουμε την παράστασή μας και σαν πρόβα, ας πούμε, για να δούμε πώς θα πάει. Και την κάναμε. Λοιπόν, ο κόσμος μπροστά στα καθίσματα, η κυρία Περιάνδρου, τώρα μάθαμε και το όνομά της, γελούσε ακράτητα. Μέχρι που. Εγώ με τον Αργυρίδη έχω τόση μεγάλη χημεία που ούτε καν να τον κοιτάξω. Δηλαδή, αν απευθυνθώ και ήθελα εγώ να πάω να κάτσω δίπλα τους, το κάνω πολλές φορές, κάθομαι δίπλα από τον θεατή και αρχίζω και μιλώ. Και γελά, αφού εγώ έχω το μικρόφωνο. Είναι η κοπέλα λέει, που είχε τα γενέθλια εκείνη τη μέρα. Μάλιστα. Μπράβο. Τη ρώτησα και είχε τα γενέθλιά της και τη κάναμε και γενέθλια. Happy birthday. Αυτή. Είπαμε. Τώρα όμως κάτσε, μπαίνει και ένα άλλο θέμα όμως, Κωστάκη. Ναι. Έγινε μια προσπάθεια. Ήρθανε ονόματα μεγάλα. Ναι, ναι. Όχι εγώ... όλα. Και εγώ θέλω να ρωτήσω γι' αυτό. Η Ελένη Φιλίνη, γιατί δεν ήρθε τελικά. Η Ελένη Φιλίνη, μας είπαν τότε που δεν ήρθε ότι είχε κορονοϊό. Τελικά δεν ξέρω αν ήταν και αυτό. Ήρθαν αυτοί που ήρθανε. Αν ήταν αλήθεια, μετά είπε η Φιλίνη ότι είχε ένα πρόβλημα με τη μέση της. Γενικά από την αρχή δεν έκατσε όλη η ιστορία αυτή. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εγώ σου λέω ότι ήρθαν αυτοί, όποιοι ήρθανε. Καλή όχι, τους κρίνει ο κόσμος, ναι. Όχι εγώ. Συμμετείχε κάποιοι Κύπροι ηθοποιοί, ναι. Εσύ και κάποιοι άλλοι, ναι. Ο Παύλος, ναι, ναι, Χαπούπης, ναι. Και άλλοι. Μείνατε χωρίς δουλειά όμως. Ναι, μείναμε και χωρίς δουλειά και χωρίς λεφτά. Και χωρίς λεφτά. Α, δεν πληρωθήκατε από αυτό. Ναι, αυτό εμένα, τι γίνεται τώρα. Εμένα ο Κούλης ο Κωνσταντίνου, κακοφανισμένος μαζί μου, γιατί βρήκα και πήγα την αλήθεια, δεν με πήρε μισό τηλέφωνο να μου πει ακόμα. Ρε Κωνσταντίνη, σταματούν οι παραστάσεις. Ξέρεις ποιος με πήρε. Με έπαιρναν τηλέφωνο, σου λέω, τις προηγούμενες νύχτες. Από την Καινούργιο και από την Πρωινό. Και μου λέει μια, ξέρεις Κωστάκη, θα βγεις σε εμάς να μην βγεις στο Λιάνκα. Τους λέω εντάξει. Και επειδή είχα βγει και έκανα μια μικρή δήλωση στο Λιάνκα, λέω εντάξει, θα βγω και στην Καινούργιο. Και στην Καινούργιο με έπαιρνε μια Κύπρια δημοσιογράφος, η Έλενα Θεοδόρου, πώς τη λέγανε. Δεν την ήξερα την κοπέλα. Μετά έμαθα ότι είναι αυτή που εμφανίζεται κιόλα στο πάνελ. Και μου ήταν αρκετά συμπαθής. Ναι, ναι, και τη λέω, Ελένα μου, την πήρα τηλέφωνο στο προσωπικό και τη λέω, Ελένα, δεν θέλω να βγω. Είμαι σε αυτή την πίεση να μην δω συνέχεια και τέτοια πράγματα. Και το κατάλαβε. Ναι. Παίρνω και το παιδί που ήταν απέναντι στον Λιάνκα και του λέω, δεν θέλω να βγω με καμιά κυβέρνηση. Πέστε τους έτσι και έτσι και σε παίρνω. Επειδή τα έχεις προγραμματίσει, έχεις βάλει τα βίντεο σου, έχεις ετοιμάσει κάτι για μένα, ξέρω εγώ. Μη σε φέρω σε δύσκολη θέση. Μα μου λέει, δεν μπορείς να βγεις τηλεφωνικά. Του λέω δεν θέλω. Την επόμενη μέρα το πρωί με πήρε ο ίδιος και μου λέει: Ξέρεις, πήρε με τώρα ένα μήνυμα ότι ακυρώνονται οι παραστάσεις. Από πού το πήρε το μήνυμα? Από τον κύριο Κούλη. Λέω και εγώ: Εντάξει, εμένα θα με πάρουν και εμένα, λέει. Θα με πάρουν. Ναι, ναι. Δεν με πήραν. Δεν με πήραν. Και μάλιστα η ανακοίνωση του Κούλη λέει ότι συνεννοημένοι με τους καλλιτέχνες όλους αναβάλαμε τις παραστάσεις λόγω του ότι υπάρχουν 2 κρούσματα κορονοϊού. Στους συνεργάτες μέσα, στους τεχνικούς. Ναι, ναι, ναι. Ρε, εσύ, δύο από τους 7 που ήταν στο θέατρο είναι τηλεθεατές μας. Ναι, ναι. Η κυρία εδώ, μπράβο, Γεωργία Βραχίμη. Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ που το κάνεις αυτό. Η κυρία αυτό Γεωργία Βραχίμη λέει, εγώ ήμουν, λέει, στο θέατρο τη δεύτερη παράσταση. Μάλιστα. Η καλύτερη ήταν, λέει, ο Κωστάκης Καργυρίδης. Έτσι, μπράβο. Μέτρη. Ο Χαϊκάλης, μάλιστα, λέει, ήταν ιδιότροπος και έκανε παρατήρηση μιας κοπέλας. Μάλιστα. Να σβήσει την κάμερα, λέει, γιατί ενοχλούσε το φως του μικρού κινητού. Ναι. Ναι. Και θέλω να πω ακόμα μια αλήθεια. Χωρίς να κατηγορώ τον Παύλο Χαϊκάλη. Τον οποίο τον Παύλο τον ξέρω και εγώ σαν Παύλο Χαϊκάλη. Σαν ηθοποιός. Εξαιρετικός ηθοποιός. Ωραίος, κωμικός.
Την ημέρα της πρεμιέρας, εγώ καθόμουν με τον Ανδρέα τον Αργυρίδη στο αυτοκίνητό του, πριν να έρθει το λεωφορείο που έφερνε τους Έλληνες, τους Ελλαδίτες ηθοποιούς, γιατί Έλληνες είμαστε όλοι. Πάρκαρε το λεωφορείο, εγώ με τον Ανδρέα μέσα στο αυτοκίνητο μιλούμε τώρα, το αυτοκίνητό του έξω στο πάρκετο και περιμένουμε. Οπότε δεν περνάν μισό λεπτό, ένα λεπτό και ακούω κάτι φωνές. Και λέω στον Ανδρέα, μα εμείς έξω τώρα, έξω από το ξένιο, ναι. Η απόσταση που έχει από το πάρκι μέχρι τη σκηνή πρέπει να είναι και 300 μέτρα. 300 μέτρα, έχει μεγάλη. Λοιπόν, και ακούω φωνές και του λέω κάτι συμβαίνει, ακούω ένα καυγά. Όχι, μου λέει ο Ανδρέας, είναι πιθανώς να βάλουν να κάνουν πρόβα, μου λέει, και βάλα. Λέω, μα δεν έχουμε έτσι κομμάτι, έτσι τραγούδια, έτσι πράγματα, ναι, μες στην παράσταση. Και προσπαθώ να πάω, φεύγω από το αυτοκίνητο και πάω. Και ήταν ο κύριος Χαϊκάλης, ο οποίος δεν φώναζε, ούρλιαζε. Όταν σου λέω δεν φώναζε, είναι διαφορετικό να υψώσω τον τόνο της φωνής μου και να σου πω, Ανδρέα, με ποιο τα είχε, κάτσε ήσυχα. Με ποιο τα είχε. Δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί. Μάλιστα. Φώναζε, γιατί δεν... Λέει τώρα και η κυρία ήταν δύο τρόπους. Ναι, γιατί δεν είχε καμαρίνη. Ναι. Τέλος πάντων, πώς πας ρε παιδί μου την ημέρα της πρεμιέρας να κάνεις ψυχολογικά ράκος όλους τους συναδέλφους σου και να φωνάζεις. Ναι. Ποιος είσαι. Με το ίδιο πράγμα θα μπορούσα να φώναζα κι εγώ. Πάντως ο Κούλης... Με τα 45 χρόνια σίγουρα θα μπορούσες, αλλά δεν το κάνεις. Ναι, αλλά δεν το κάνω. Δεν το κάνω αυτό. Ο Κούλης ο Κωνσταντίνος έχει ανεβάσει καλές παραγωγές. Και εξαιρετικός παραγωγός. Μα εγώ τον Κούλη τον σέβομαι. Σε πολλές παραγωγές. Μα εγώ τον Κούλη τον σέβομαι. Έτσι. Και τα 7 άτομα, Ανδρέα μου, από τον Κούλη Κωνσταντίνου το έμαθα ότι ήταν 7. Τώρα έβλεπα λίγο κόσμο, αλλά δεν ήξερα. Μπορεί να ήταν 10, μπορεί να ήταν 25. Μπορεί να βάλεις τώρα. Λοιπόν, και μου λέει ο Κούλης φεύγοντας, μου λέει Κωστάκι, είχαμε 7 άτομα, δεν τράβηξε, σκέφτομαι να το σταματήσω. Του λέω, Κούλη μου, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Σωστό. Εγώ του λέω, αν ρωτάς την γνώμη μου, ναι, σταμάτα το και όταν θα περάσει ο κορονοϊός, το Πάσχα, το καλοκαίρι, το κάνουμε. Αφού είναι ωραία παράσταση. Εκεί έμεινε. Τη δεύτερη μέρα, πάλι βλέπουμε ότι δεν υπήρχαν εισιτήρια. Υπήρχαν 15-16 εισιτήρια. Άρα, 7 και 16, 23. Μετά, αφού θέλετε να πείτε ψέμα, ρε παιδιά, ότι είχατε 500 άτομα, ότι είχατε 140, γιατί δεν με πήρατε με μισό τηλέφωνο να μου πεις, Κωστάκη, να λες και εσύ 140. Σωστό. Που δεν θα έλεγα, Ανδρέα, δεν θα έλεγα. Απλά δεν θα βγαίνεις. Σταμάτα, τελείωσε τα ψέματα. Είσαι έχω δυναμή. Πει 1000 ψέματα παλαιότερα. Έτσι. Έχω ένα όνομα, δεν θέλω, δεν το βρίσκω. Άσε λίγο να χαλαρώσουμε, αγόρι μου. Όχι, ρε παιδί μου. Βάλε μια ανωτελεία. Όχι, γιατί να πάρω. Πες ένα ανέκδοτο, σε παρακαλώ. Όχι, εδώ μου στέλνουν μηνύματα ο κόσμος. Είναι παλαβό αυτό που συμβαίνει. Να σου πω. Και μου λέει, σας παρακαλώ, ένα ανέκδοτο να πει. Να σου πω ανέκδοτο. Ναι. Εγώ αυτό που θα πω πριν πει στο ανέκδοτο είναι ότι η αλήθεια σου είναι αυτή, νομίζω, που σε κάνει ακόμα πιο αγαπητό. Και όχι η αλήθεια σου, ναι, συγκεκριμένο περιστατικό. Η αλήθεια σου γενικά. Τον αγαπάει ο κόσμος. Ξέρεις πόσο. Υπάρχει αγάπη στον κόσμο. Αγαπάει ο κόσμος. Τι να σου πω. Δηλαδή με σταματάει ένας αστυνομικός για να κάνει. Όχι γιατί. Έχει κάνει τα λάθη του ο ίδιος. Ναι, γιατί έτρεχες. Αλλά τον αγαπάει. Και σε σταματάει ο αστυνομικός και σου λέει, κύριε Κωστάκη, έτρεχες. Εντάξει. Είναι πληρωμή. Που σου, ναι. Όταν πήγα μια μέρα σε ένα χωριό στην Πάφο, σε ένα μνημόσυνο. Και που δεν είχα καμία σχέση με τον νεκρό. Καμία σχέση. Απλώς ήμουν έτσι λυπημένος γιατί πεθάνει αυτός ο άνθρωπος. Ναι, ναι. Και πήγα. Καλά, εσύ παίρνεις απ' έξω και πήγες στην κηδεία. Όχι, τον ήξερε. Τον ήξερες. Τον ήξερα, ρε παιδί μου. Δεν ήταν συγγενής, εννοεί. Θέλω να σου πω, δεν ήταν συγγενής μου. Και να μην πήγαινα, δεν θα έλεγε κανένας τίποτα. Και μου γέμισαν το αυτοκίνητο μου πράγματα χωρίς να το ξέρω. Δηλαδή, όταν άνοιξα το Φορ Παγκάσι, είχε μέσα πορτοκάλια, είχε με λεμόνια, είχε. Ή όταν πηγαίναμε με την Όλγα Ποταμίτου και με τον Κωστάκη το Σχοινιού.